στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους φορτιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψη, κάθε πόνο τη σας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να 'ρθετε ξανά. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της αστυνομίας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Είναι δύσκολο για το σημερινό ομιλητή να εκφωνήσει ένα πανηγυρικό αντάξιο των γεγονότων του 1940. Το έπος του 40, η ηρωική αντίσταση των Ελλήνων, το όχι του ελληνικού λαού, φράσεις που διαβάσαμε και μάθαμε από τα βιβλία, με τις οποίες προσπαθούμε συχνά μάταια να διδάξουμε τους μικρότερους. Μάταια, διότι 73 χρόνια μετά έχουν καταντήσει απλώς λόγια, στερημένα από τη συγκίνηση που άλλοτε συνόδευε την αναφορά στα σχετικά γεγονότα. Οκτώβριος του 40. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής του Ναζιστικού Κόμματος της Γερμανίας και του Φασιστικού της Ιταλίας, έχει ξεσπάσει ήδη από το Σεπτέμβριο του 39. Η Πολωνία, η Δανία, η Ολλανδία, ακόμη και η άλλοτε υπερδύναμη Γαλλία, έχουν σαρωθεί από τα γερμανικά στρατεύματα. Οι Άγγλοι αγωνίζονται μόνοι να προστατεύσουν την ακεραιότητα της πατρίδας τους. Στη Βαλκανική, η κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς και οι ασεβείς και προκλητικές ενέργειες εις βάρος της Ελλάδας φανερώνουν τα επεκτατικά σχέδια και τα ρωμαϊκά όνειρα του Μουσολίνη. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940, ο Ιταλός πρεσβευτής Κόμις Γκράτσι επιδίδει στην ελληνική κυβέρνηση τελεσίγραφο, με το οποίο η Ιταλία ζητά ελεύθερη δίωδο των στρατευμάτων της από τα ελληνικά εδάφη. Η άρνηση του τότε κυβερνήτη της χώρας, Ιωάννη Μεταξά, εξέφραζε πρωτίστως το αίσθημα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Τους μήνες που θα ακολουθήσουν θα γραφτεί μια από τις πιο ένδοξες και παράλληλα τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού. Από το όχι της 28ης Οκτωβρίου μέχρι την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων, στο μυαλό και την ψυχή όλων μας υπάρχουν πολλά και ποικίλα ερεθίσματα. Εικόνες από επίκαιρα της εποχής και από βιβλία, χρονολογίες, γεγονότα, ονόματα προσώπων και μαχών. Ηρωικές στιγμές των Ελλήνων στο αλβανικό μέτωπο, πείνα, δυστυχία και αρρώστια στα μετόπιστα, θηριωδίες των κατακτητών. Κατοικούν στη μνήμη μας, άλλοτε πιο συγκεκριμένα, άλλοτε πιο αφηρημένα, ένα ποτάμι από εικόνες και λέξεις που συγκροτούν τη συλλογική μας μνήμη. Από όλα αυτά τα γεγονότα, από αυτές τις εικόνες και τις λέξεις που κατοικούν στο μυαλό μας, αν μας ζητούσε κανείς σήμερα να βρούμε μία μόνο φράση που θα έκλεινε μέσα της ολόκληρο το νόημα της γιορτής, τότε είναι μάλλον βέβαιο ότι όλοι θα ξαναγινόμασταν παιδιά και θα αναφέραμε αυτό που γράφαμε στις μαθητικές μας εκθέσεις του Δημοτικού Σχολείου για το όχι της 28ης Οκτωβρίου. Μια φράση απλή, που ίσως δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζαμε. Ποια θα ήταν αυτή η φράση? Τιμούμε εκείνους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να έχουμε σήμερα την ελευθερία μας. Για να έχουμε σήμερα την ελευθερία μας, λέγαμε τότε που ήμασταν παιδιά. Και νιώθαμε μέσα μας
μεγάλη περηφάνεια και μια βαθιά ανακούφιση. Γιατί η ελευθερία μας ήταν εκεί, δεδομένη, και δεν χρειαζόταν να αγωνιστούμε και εμείς για να την αποκτήσουμε. Και μαζί με όλα αυτά, νιώθαμε βαθιά μέσα μας και ένα χρέος απέναντι σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Το χρέος να υπερασπιζόμαστε για πάντα αυτή τη με τόσο κόπο και με τόσο αίμα κατακτημένη ελευθερία μας. Τι σημαίνει όμως ελευθερία και τι σημαίνει ελευθερία μας? Ένα μικρό παιδί θα απαντούσε ότι η ελευθερία μας σημαίνει να αποφασίζουμε μόνοι μας για το παρόν και το μέλλον μας. Δηλαδή να αποφασίζουμε εμείς, να μην αποφασίζουν άλλοι για μας. Γιατί θα μπορούσε να μας ρωτήσει ένα μικρό παιδί, πώς μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι όταν δεν αποφασίζουμε εμείς και αποφασίζουν άλλοι για τη δική μας τύχη? Εκεί ο δάσκαλος θα του απαντήσει ότι γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι μέρες των εθνικών γιορτών. Και είναι πιο σημαντικές ακόμα σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, επειδή σε κάνουν να συλλογίζεσαι. Και ότι βέβαια ούτε και αυτό φτάνει. Επειδή η ελευθερία είναι μας, δεν θα απαντήσεις ποτέ σε αυτά τα ερωτήματα μόνος σου. Γιατί το μας πάει με το μαζί. Δεν θα γίνεις ποτέ μόνος σου ελεύθερος, παρά μόνο όλοι μαζί. Αυτό το μαζί που έκαναν πράξη τότε οι Έλληνες του 40, εσύ πρέπει να το κάνεις πράξη διαρκώς. Γιατί η ελευθερία μας δεν είναι κάτι που το κατακτάς και το φυλάς στο ντουλάπι σου αναλύωτο. Είναι κάτι που το διεκδικείς συνεχώς και όχι μόνος, μαζί. Τα γεγονότα του 40-41 σημάδεψαν την ελληνική ιστορία. Δεν έχουν μόνο όμως εθνική σημασία αλλά και παγκόσμια, καθολική. Η νίκη των Ελλήνων κατά των Ιταλών αποτέλεσε και την πρώτη νίκη κατά των δυνάμεων του άξονα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Οι αγωνιστές στα βουνά της Αλβανίας απέδειξαν ότι κανείς δεν είναι αήθητος και ότι η γενναιότητα και η πίστη στα ιδανικά μπορούν να υπερισχύσουν τις δύναμεις. Είναι η ηρωική προσπάθεια αντίστασης του μικρού απέναντι στο μεγάλο, του αδύνατου απέναντι στο δυνατό, του δίκαιου απέναντι στην αδικία. Η προσπάθεια όμως αυτή εμπεριέχει και το στοιχείο της τραγικότητας. Παρά τον ηρωισμό, τη θέληση, τη πίστη στα ιδανικά, η νίκη δεν ήταν δυνατό να αποτρέψει τη γερμανική κατάκτηση, το σκοτάδι και την αγριότητα της γερμανικής κατοχής, την πείνα, τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις, τη σύνθλιψη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ετών 1941-1944. Ζώντας σε μια εποχή που αμφιβάλλουμε για την εντυμότητα όλων και που συχνά ένας αγώνας υποκινείται από συμφέροντα που δεν μπορεί καν να διανοηθεί ο απλός άνθρωπος, η προσπάθεια των Ελλήνων του 40 αποκτά πρόσθετη σημασία. Αυτό διότι μπορεί με βεβαιότητα να υποθεί ότι ήταν ένας αγώνας καθαρός. Ο αγώνας του απλού ανθρώπου να υπερασπιστεί ως αυτονόητα θεωρεί δικά του σπίτι, γη, οικογένεια, πατρίδα, ελευθερία, με όποιο τίμημα και όποιο αποτέλεσμα. Το δίλημα, η ποταγή, η αντίσταση ήταν ανύπαρκτο για τους Έλληνες του 40. Και εμείς σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι το πνεύμα αυτό της ελεύθερης ψυχής συνεχίζει να ζει μέσα μας και ότι σε ανάλογη περίπτωση και εμείς και οι επόμενες γενιές θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο και θα φανούμε αντάξει της ιστορίας μας. Κατάθεση στεφάνων στο ηρώ των Πεσόντων από τις τοπικές αρχές. Για το Δήμο Σαρονικού, ο Αντιδήμαρχος, κύριος Τζιβίλογλου Γιώργος. Για τη Δημοτική.
πολιτική κοινότητα Αναβήσου, ο πρόεδρος κύριος Χαρίτος Μανώλης. Τμήμα Αναβήσου, ο διοικητής κύριος Γεωργουλάκης Λαβρινός. Η αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης, κυρία Σουμουλίδου Λεμπέση Ιωάννα. Τον νηπιαγωγείο Αναβήσου. Παρακαλούνε τη γιαγιά τα εγγονάκια πάλι, το παραμύθι μας καλεί και αρχίζει εκείνη αγάλη. Ψηλά πάνω στα σύνορα, περάσαν χρόνια τώρα, φουσά τα σιδερόφραχτα πλακώσανε τη χώρα.
και είπαν στην Ελλάδα μας, τις χώρες σου ζητάμε, σκέψου καλά το τι θα πεις, τις δίνεις, σε ρωτάμε. Σε άρνησή σου ξέρετο, θα μιλήσει λόγχη και η Ελλάδα βροντολάλησε από άκρη σ' άκρη όχι. Και να, χτυπούν οι βάρβαροι, βουίζουν οι λόγοι. Ανοίγουν τα παράθυρα και όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν και φεύγουν όλοι. Γέμισαν οι πόλεις, τύμπανα και σημαίες, ορθή αυγή σημεοστολίζει τα όνειρά μας και η Ελλάδα λάμπει με στα φώτα των ονείρων μας. Νικούμε, νικούμε, πάντα νικάει το δίκαιο. Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος, μια μέρα η ελευθερία θα νικήσει το πόλεμο, μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το γυμνάσιο και το λύκειο αναβήσουν. Συγγύη ενός λεπτού στη μνήμη των ηρώων του 1940. Όχι στη νέα κατοχή. Εθνικός ύμνος. Σας προσμένουμε.